δεν έχουν τέλος οι ιστορίες κακοποίησης και εγκατάλειψης απροστάτευτων ζώων στην Κρήτη, φαινόμενο που προβληματίζει και εξοργίζει πολλές φορές όταν οδηγεί σε εικόνες όπως αυτές που συνάντησαν εθελοντές από το Ηράκλειο σε φαράγγι στην περιοχή του Τσούτσουρα. Είναι πολύ άσχημη εικόνα που ήρθε το ζώο στην κλινική μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Την Κυριακή, μια παρέα νεαρών από το Ηράκλειο που είχε πάει εκδρομή στην περιοχή εντόπισε στην ερημιά δύο γατάκια. Κάτοικοι της περιοχής εξήγησαν στους περιπατητές ότι κάποιος τα πέταξε εκεί. Στην έκκλησή τους για βοήθεια μέσω των social media ανταποκρίθηκαν εθελοντές από το Ηράκλειο που πήγαν στο φαράγγι και βρήκαν τα γατάκια για να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Το σπαρακτικό κλάμα όμως ενός σκυλιού μέσα από το φαράγγι τους οδήγησε μπροστά σε μια οδυνηρή αποκάλυψη. Και επειδή τα γατάκια εγκαταλειφθήκαν έτσι, τελικά δεν τα φέρανε σε κάποια κατοικημένη περιοχή, έστειλα μια φίλη μου να πάει να τα αναζητήσει. Τα αναζήτησε επιτυχώς και τα βρήκε και ακούγοντας ένα κλάμα μέσα στο φαράγγι, την οδήγησε σε αυτό εδώ το σκυλί, το οποίο είχε ένα όγκο πολύ προχωρημένο, πολύ παλιό από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Το σκυλί από ό,τι είδα τα δόντια του είναι προχωρημένης ηλικίας, έχει ανοίξει ο όγκος. Εκεί βρέθηκε η ηλικιωμένη σκυλίτσα με ένα τεράστιο όγκο στο σώμα της να την εμποδίζει να κάνει ακόμη και την παραμικρή κίνηση χωρίς να τραυματίζεται και να αιμορραγεί. Όπως φάνηκε, κάποιοι την εγκατέλειψαν μέσα στο φαράγγι χωρίς φαγητό και νερό για να πεθάνει αβοήθητη, με φρικτό και βασανιστικό τρόπο. Το σημείο που βρέθηκε είναι δύσκολο ένα σκυλί που κάποιοι το έχουν να βρεθεί σε ένα φαράγγι μέσα. Πιστεύω ότι ζούσε το σκυλί με κάποιους έτσι. Με τον όγκο αυτόν, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, μπορεί να είναι και κοντά στα 3 κιλά. Ο οποίος δεν ξέρουμε μέσα τι μπορεί να έχει περάσει από όργανα, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο, που πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα το αντιμετωπίσουμε. Η σκυλίτσα μεταφέρθηκε σε κτηνιατρίο στο Ηράκλειο, που θα επιχειρηθεί η αφαίρεση του όγκου για να ζήσει το χρόνο που της απομένει με φροντίδα και αγάπη, καθώς ο εθελοντής Γιώργος Ορφανίδης ανέλαβε την περίθαλψή της. Έχει τραυματιστεί το ζώο και έχει ανοίξει ο μαστός. Και είναι πολύ δύσκολο. Εθελοντές και πολίτες κάνουν έκκληση στις αρχές, την ώρα που έρχονται στο προσκήνιο απανωτές καταγγελίες και για βαρελόσκυλα σε όλη την ενδοχώρα της Κρήτης, να συμβάλλουν στην αυστηρή πλέον εφαρμογή του νόμου, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.